Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Μυτιλήνης. Με μια θλιβερή είδηση ξεκινάμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας, αφού ένας συμπολίτης μας, ένας σπουδαίος άνθρωπος, ένας σημαντικός άνθρωπος για τη Λέσβο, έφυγε χθες από τη ζωή. Μιλάμε για τον Φωτή Ξίδα, ο οποίος αντιμετώπιζε σοβαρότατο πρόβλημα υγείας, νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στην Αθήνα και χθες δυστυχώς κατέληξε. Ο Φωτής Ξίδας ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος, σημαντικός, είχε θητεύσει σαν πρέσβης στην πρεσβεία μας στην Αυστραλία και το λέω αυτό και στην Άγκυρα, στην Τουρκία, διότι αυτές είναι οι πιο σημαντικές πρεσβείες που έχει η χώρα μας, στην Αυστραλία και στην Τουρκία. Επίσης ήταν υποψήφιος δήμαρχος στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές, υποψήφιος δήμαρχος Λέσβου, ενώ η κυρία Μπακογιάννη τον είχε βάλει σε ψηφοδέλτιό της με τη Δημοκρατική Συμμαχία σαν υποψήφιος βουλευτής. Να πούμε ότι η κηδεία του θα γίνει την Πέμπτη στην Μυτιλήνη. Σε ηλικία 71 ετών έφυγε σήμερα από τη ζωή ο Φωτής Ξίδας, ο οποίος το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας και νοσηλευόταν σε νοσοκομείο των Αθηνών. Θέλουμε να κάνουμε μια ανθρώπινη πόλη. Θέλουμε να υπάρξει καλοπισμός, να υπάρξει καλαισθησία για να βλέπουμε την όμορφη Μυτιλήνη μας ακόμα πιο όμορφη και ενδιχερόμαστε. Το βιογραφικό του Φωτή Ξίδα ήταν πλουσιότατο, αφού σπούδασε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στη Γαλλία και στην Αγγλία και είχε διατελέσει κορυφαίο τέλεχος σε σημαντικές πολιτικές θέσεις. Η Λέσβος χρειάζεται συνοχή και ικανότητες. Εμείς δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί, ούτε ανεπάγγελτοι που θα ζήσουμε από το Δήμο. Ο Φωτής Ξίδας διατέλεσε επί σειρά ετών πρέσβη στην Άγκυρα, ενώ μετά τη συνταξιοδότησή του επέστρεψε στη Λέσβο όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια. Για όλα αυτά τα χρόνια ήμουν περήφανος που εκπροσωπούσε την Ελλάδα, αλλά κυρίως που εκπροσωπούσε το νησί μας και όλους εσάς. Στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές του 2014 ήταν υποψήφιος δήμαρχος Λέσβου. Δύο χρόνια νωρίτερα, το 2012, η Ντόρα Μπακογιάννη τον είχε συμπεριλάβει ως υποψήφιο βουλευτή στο συνδυασμό της με τη Δημοκρατική Συμμαχία. Σήμερα, παρότι έχω συμπεράσει τη ζωή μου πολλά γεγονότα με βασιλιάδες, με υπουργούς, με πρωθυπουργούς, σας ομολογώ ότι ήταν η πιο ζεστή ατμόσφαιρα που έχω γνωρίσει. Ήταν ένας γνήσιος αγωνιστής και ένας μεγάλος ευπατρίδης. Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την 5η, 21 Φεβρουαρίου, στη Μυτιλήνη. Οι άσχημες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν το τελευταίο διάστημα, όπως είναι γνωστό, έχουν δημιουργήσει αρκετά προβλήματα όσον αφορά τη γρίπη, η οποία εξακολουθεί να θερίζει σε ολόκληρη την Ελλάδα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και βέβαια με τον αριθμό των θυμάτων που έχουν χάσει τη ζωή τους να μεγαλώνει συνέχεια. Πάμε να δούμε τι μας είπε ο Παναγιώτης Παρασκευαίδης, ο γιατρός, για το τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να προσέχουμε, ώστε να μην τρέχουμε τελευταία στιγμή στα νοσοκομεία. Πραγματικά φέτος ο χειμώνας ήταν βαρύς. Και η γρήπη οπωσδήποτε ήταν μεγάλη, ας την πούμε έτσι, είχε επεκτακτικές διαθέσεις, πολλοί κόσμος νόσησε από τη γρήπη όπως την ονομάζουμε.
Λοιπόν, ας έρθουμε λοιπόν να δούμε τώρα πάλι, τα έχουμε πει πολλές φορές, τα λέμε για μια φορά ακόμα, ώστε ό,τι μπορέσουμε να προφυλάξουμε τον κόσμο και ώστε να λάβει τα δέοντα μέτρα στη μετάδοση και στην θεραπεία της γρίπης. Λοιπόν, η μετάδοση γίνεται συνήθως όπου εκεί, σε πολυσύχναστους χώρους, σε καφετέρια, σε καφενεία, και οφείλεται στον ιό της γρίπης. Ο ιός τώρα της γρίπης είναι, δεν είναι ένας, αλλά είναι τέσσερις τουλάχιστον. Υπάρχουν και άλλοι ιοί, οποίοι έχουν παρόμοια συμπτώματα, αλλά δεν είναι τόσο σοβαροί όσο οι ιοί που μας κάνουν τη γρίπη που έχουμε και βλέπουμε καθημερινά. Λοιπόν, είναι ο Α, ο Β, ο Σ και ο Νι 1, αυτόν που είναι ο καινούριος. Γι' αυτό και το εμβόλιο που κάναμε είναι για τους τέσσερις αυτούς ιούς, το οποίο περιέχει ώστε να αντιμετωπίσουμε, να προφυλάσσουμε τους ασθενείς και ειδικά τους ασθενείς οι οποίοι τους ονομάζουμε ευάλωτες ομάδες, ναι, που είναι καρδιοπαθείς, οι χαπίτες αυτοί που έχουν αναπνευστικά προβλήματα, οι οποίοι τέλος πάντων έχουν χρόνια νοσήματα. Όλοι αυτοί οι ασθενείς πρέπει να εμβολιάζονται από ό,τι λένε τα κελπνό αυτά. Λοιπόν, ας έρθουμε τώρα να δούμε πώς εξελίσσεται η γρίπη. Όταν κάποιος κολλήσει γρίπη και κολλάει δια της αναπνευστικής οδού, δηλαδή με την αναπνοή, όπως μιλάω εγώ τώρα, φεύγουν ελάχιστα σταγονίδια στον αέρα, τα οποία τα αναπνέει κάποιος άλλος που είναι κοντά μου. Το ίδιο όταν φταρνιστούμε, όταν βήξουμε, όταν αυτό, φεύγουν αυτά τα σταγονίδια. Και εκεί όταν τα αναπνεύσει κάποιος άλλος που είναι κοντά μου και έχω εγώ τη γρίπη, του τη μεταδίδω λοιπόν, τη μεταδίδω δια της αναπνευστικής οδού. Όταν πάρω λοιπόν τον ιό εγώ, φταρνιστεί ο διπλανός μου και τον πάρω, κάνει περίπου 1 έως 3 μέρες να μου εκδηλωθεί η νόσος. Και η νόσος είναι γνωστή ότι εκδηλώνεται με υψηλό πυρετό, ρίγος, γενική κακουχία, πονόλεμο, ακόμα και εντερικά φαινόμενα μπορεί να σου κάνει ευκυλιότητα, μυαλγίες γενικά, πόνος στη μέση, στο κεφάλι, παντού. Αρχόμαστε τώρα να δούμε τι άλλο μπορεί να μας κάνει η γρίπη. Αυτή η γρίπη κρατάει περίπου 3-4, το πολύ 5 μέρες και περνάει μόνη της, αν δεν κάνει κάποια επιπλοκή. Αυτό που φοβόμαστε και αυτό που έχει, δηλαδή υπάρχει ο κίνδυνος του θανάτου, είναι οι επιπλοκές της γρίπης. Και ποιες είναι αυτές οι επιπλοκές? Πρώτα να σου γυρίσει, που λένε, η γρίπη πνευμονία. Όταν λοιπόν η γρίπη μας γυρίσει πνευμονία, όταν μας κάνει μια εγκεφαλή, ο ίδιος ο ιός μπορεί να μας ερεθίσει τον εγκέφαλο και να μας κάνει εγκεφαλίτιδα. Είναι μια πολύ βαριά κατάσταση κατά την πορεία της νόσου. Επίσης είναι η ιγμωρίτιδα, η οτίτιδα, η φαρυγγίτιδα, η λαρυγγίτιδα. Όλα αυτά είναι επιπλοκές της γρίπης. Αλλά η πιο επικίνδυνη είναι η πνευμονία. Και η πνευμονία είναι από δηλαδή όταν εξασθενεί ο οργανισμός με τη γρίπη και μπαίνουν στο παιχνίδι και τα άλλα τα μικρόβια. Τώρα, υπάρχει λοιπόν και η πνευμονία από τον ίδιο τον ιό. Αυτή είναι σχεδόν θανατηφόρος. Γι' αυτό σου λέει έπαθαν και πέθαναν 40 άτομα κλπ. Γιατί δεν μπορεί να διαγνωστεί εύκολα ότι είναι του ιού αυτή. Οπότε τους βάζουν σε μια αντιβίωση, αλλά η αντιβίωση είναι πηγαίνει χαμένη. Μάλιστα. Και βλέπεις ότι είχαμε 40 θανάτους από παραλήψεις να ελέγξουν αν είναι υιογενής η πνευμονία που χρειαζόταν άλλο φάρμακο. Χρειαζόταν και ιοστατικό, ας το πω, φάρμακο κατά του ιού της, γιατί υπάρχουν τώρα, έχουν βρεθεί φάρμακα που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και αυτά τα περιστατικά. Επομένως υπάρχουν τέλος πάντων ή αμέλειες ή δεν το δίνουν μεγάλη σημασία, σου λέει άντε γρήπη είναι, θα περάσει, κι όμως είναι μια από τις πιο επικίνδυνες αρρώστιες. Τι άλλο να πούμε για να ενημερώσουμε τον κόσμο? Λοιπόν, να αποφεύγουν λοιπόν ο κόσμος την πολυκοσμία συνοστισμό, και όταν αρρωστήσουν τουλάχιστον τη δεύτερη μέρα, αν ο πυρετός ή τα συμπτώματα επιμένουν, να καλούν γιατρό για να τους ακούσει αν έχουν ακροαστικά και να μπουν σε θεραπεία στο αυτό. Αν μερικοί έχουν τη δυνατότητα να πάνε ακόμα και από την πρώτη μέρα
ακόμα είναι πιο εύκολη η διάγνωση, η θεραπεία άμα είναι από την πρώτη μέρα, διότι το ιοστατικό, το καινούργιο αυτό το φάρμακο που έχει βγει, σταματάει την εξέλιξη της πνευμονίας, μπλοκάρει τον πολλαπλασιασμό του ιού, και έτσι δεν εξελίσσεται, μας περνάει σε 1-2 μέρες. Γιατί διαφορετικά ο ιός πολλαπλασιάζεται, μπαίνει μέσα σε όλα τα κύτταρα του οργανισμού μας για να αναπαραχθεί, και έτσι έχουμε όλη αυτή την κακουχία που αισθανόμαστε και δεν μπορούμε. Σου λέει, τι είναι τούτο που πέρασα, μου λέει κάποιος γιατρέ, δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι. Είδες πόσο αυτή είναι. Και για να αποφύγουμε τις επιπλοκές, φωνάζουμε τον γιατρό που θα μας δώσει τα κατάλληλα φάρμακα ώστε να μπλοκάρουμε την επιπλοκή και να ξεπεράσουμε ανώδυνα. Στο στούντιο της τηλεόρασης Μυτιλίνης φιλοξενούμε για μία ακόμη φορά τον Γιώργο τον Κουκούλο, ο οποίος με την εμπειρία του και όσα γνωρίζει, τις γνώσεις που έχει, θα σχολιάσουμε και σήμερα την επικαιρότητα. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιαννάκη. Βλέπω το μενού εδώ που μου έγραψες, έχει πολλά θέματα. Να κουβεντιάσουμε τουλάχιστον τα 5 βασικότερα. Και να ξεκινήσουμε από το θέμα που μας καίει, που έχει να κάνει με τη διάσπαση του Δήμου Λέσβου. Και τώρα που συζητάμε, ενδεχομένως γίνονται ήδη κάποιες διεργασίες. Η ενημέρωση που έχω από την Αθήνα είναι ότι τελικά θα γίνει έστω και την ίστατη ώρα η διάσπαση του Δήμου Λέσβου και ακόμα 3 Δήμων. Ακούγονται οι Δήμοι της Κέρκυρας, της Κεφαλονιάς, της ΣΚΟ και του Δήμου Λέσβου. Μένει έξω η Ρόδος, η οποία θα γίνει διάσπαση στο Δήμο της μετά τις εκλογές. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η ενημέρωση που έχω είναι ότι περιμένουν να πάρουν επίσημα τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Εγώ είναι αρνητική αυτή ήταν. Θα αλλάξουν ναι, τώρα. Ναι, ναι, δεν, για τους 4 συγκεκριμένους Δήμους. Άλλη γνωμοδότηση, την οποία στηρίζει ο κύριος Τσίπρας, γιατί έχει, λέει, δεσμευτεί στους νησιώτες ότι θα τις κάνει αυτές τις αλλαγές πριν τις εκλογές και πιέζει ώστε να βρεθεί η σωστή φόρμουλα, να μην είναι ούτε αντισυνταγματικό ούτε οτιδήποτε άλλο. Το αντισυνταγματικό θα το κρίνουν τα διοικητικά δικαστήρια του κρίνουν. Προφανώς θα πάρουν κάποια μέτρα όμως. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση το θέμα μας έχει ως εξής. Από τη στιγμή που υπήρξε η πρώτη γνωμοδότηση που ήταν αρνητική, έχουν ένα αμάχητο τεκμήριο όσοι χάσουν τις εκλογές, αν επιθυμούν, αν γίνουν οι διασπάσεις, να πάνε και να ακυρώσουν το εκλογικό αποτέλεσμα και να ξαναγίνουν εκλογές. Άλλωστε έχει συμβεί αυτό και κατά το παρελθόν σε άλλους Δήμους. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο. Αυτά δεν τα ξέρει το Υπουργείο Εσωτερικών, τα ξέρουν. Μα αυτοί θα ψηφοθυρίσουν. Δεν το κάνουν τώρα παραμονές των εκλογών για άλλο λόγο. Το δεύτερο σκέλος έχει να κάνει ότι ο κύριος Γαλινός επισκέφθηκε τον Υπουργό Εσωτερικών στην Αθήνα τη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος. Δεν έχει δει καμία ανακοίνωση. Και του έθεσε θέμα. Όχι, το έχω εγώ. Ναι. Λοιπόν, του έθεσε θέμα ότι αν δεν διασπαστεί ο Δήμος της Λέσβου, εγώ δεν θα είμαι υποψήφιος και θα το ανακοινώσει την Παρασκευή. Αυτή την πληροφόρηση έχω. Αν είναι διαφορετικό, εδώ είμαστε να διαψευστούμε. Για ποιο λόγο όμως να πήγε ο Διότι. Και να θέσει βέτο, δηλαδή. Διότι. Καίγεται ο κύριος Τσίπρας αν θα κατέβει υποψήφιος ο κύριος Γαλινός. Έτσι όπως το θέτει. Είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. Έτσι δεν έχει υποψήφιο ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ. Και μάλιστα τώρα ψάχνει, αν τελικά ο Γαλινός κάνει πίσω, να βάλει το Ζαφύρι. Με τον οποίο ο κύριος Πάλης προχθές όργωσαν την Δυτική Λέσβο. Μάλιστα. Λοιπόν, ένα είναι αυτό, αλλά το κυριότερο όλο είναι αυτό που είπα. Ότι ενδεχομένως να οδηγηθεί η κατάσταση στα δικαστήρια, γιατί κακώς άφησαν τόσο καιρό σε εκκρεμότητα αυτό το θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε εντωμεταξύ πει για τα καλά στον προεκλογικό αγώνα, για την τοπική αυτοδιοίκηση ενώ και για την περιφέρεια Βόρειο Αιγαίου και για τον Δήμο Λέσβου. Επαληθεύτηκες που έλεγες ότι. Τρεις μήνες πριν, τη μέρα που ο κύριος Μουτζούρης, συνοδευόμενος από στελέχη της ΝΟΔΕ και άλλους, είχε πάει και από το βουλευτή μας και είχε κάνει την ανακοίνωσή του ότι θα είναι υποψήφιος. Τη μέρα εκείνη είχα γράψει στο Facebook ότι «Κύριοι, μην εκτίθεστε, διότι θα αναγκαστείτε να κάνετε δηλώσεις, δεν θα σας πιστεύει κανείς και θα τρέχετε να αποδείξετε ότι δεν είστε ελέφαντας». Λοιπόν. Και μάλιστα δεν αρκούν, η Νέα Δημοκρατία ήταν πολύ αυστηρή σε ότι ή βγάζετε την απόφαση μόλις την Παρασκευή. Θυμάστε που την είχα πει την Παρασκευή. Ναι. Αν δεν τη βγάζαν τη Δευτέρα, ήταν τελειωμένη η υπόθεση, θα τους είχε διαγράψει. Το θέμα μας ποιο είναι, όταν το έλεγα εγώ, όλοι γελούσαν. Θυμάστε τι έλεγες εσύ, ότι κομματική πειθαρχία, ιστορίες κτλ. Εγώ είμαι σίγουρος, γιατί διοίκηση σημαίνει πρόβλεψη και φιλοσοφία. Εγώ είχα προβλέψει με σατανική ακρίβεια το τι θα συμβεί. Και δικαιώθηκα. Λοιπόν, έχουμε... Και βέβαια θα τρέχουν από πίσω. Θα τρέχουν από πίσω γιατί αν αποτύχει η Καλογιώτη, το χρεώσουμε. Γιατί τώρα ξέρεις τι διαδίδουνε. Δεν θα ψηφίσουμε, θα κάνουμε, θα δείξουμε. Θα το χρεωθούν. Μάλιστα. Λοιπόν,
Έχουμε και μία ανακοίνωση από το κίνημα της αλλαγής, το οποίο ξεκαθαρίζει, ενώ έχουν δηλωθεί ποιοι είναι υποψήφοι. Σωστά. Αλλά ακούγονται, λέει, ότι διάφοροι υποψήφοι. Καπηλεύονται το. Μπράβο, το Κινάλ. Ναι, ναι. Και έβγαλε μία ανακοίνωση σήμερα εδώ η τοπική οργάνωση του Κινάλ, που λέει ότι οι υποψήφοι επισήμως είναι ο Παναγιώτης Χριστόφας. Ο Παναγιώτης ο Χριστόφας και το Δήμο Λέσβου ο Μιχάλης ο Μαμάκος. Μπράβο. Συμφωνούμε απολύτως. Αυτές τις πληροφορίες είχα και εγώ από πριν. Το είχαμε πει άλλωστε και εδώ. Μου έκανε εντύπωση όμως ότι επισημαίνω ότι κάποιοι προφανώς. Ναι, ξέρουμε. Διαδίδουν εντέχνως για να. Παρεπιπτόντως, ανακοίνωσε ο φίλος μας ο Παναγιώτης του Ζαφυρίου 33 ονόματα και 5 εξ αυτών επισήμως έχουν δηλώσει ότι έχουν άγνοια του θέματος και δεν έχουν καμία σχέση. Μάλιστα, κάποιος ορίζει ότι θα καταθέσει και μηνύσεις. Επίσημα δεν έχει κανείς κάνει τίποτα. Δεν ξέρω το θέμα αυτό. Έχω μιλήσει εγώ και στο τηλέφωνο. Λοιπόν, γιατί επίσημα τουλάχιστον κανείς δεν βγήκε. Εντάξει, ξέρουμε τις διεργασίες που έγιναν μετά για να μην γίνει καμιά φασαρία. Λοιπόν, αυτές χρειάζεται λίγο προσοχή να υπογράφουν και μετά ανακοινώνουν. Και δεν φταίει ο Παναγιώτης γι' αυτό, φταίει αυτούς που εμπιστεύονται να κάνουν τέτοιες δουλειές. Μάλιστα. Έχουμε ένα θέμα με την Τεδαπάλ. Αυτό. Η επόμενη ταινία του Γιώργου Λάνθιμου θα πρέπει να έχει τίτλο στο Φεστιβάλ των Κανών Δεδαπάλ. Η εταιρεία που σφύριζαν τα ευρώπουλα. Τι εννοείς δηλαδή, για πες μας. Κάτι θα ξέρεις. Με επίσημο έγγραφο. Επίσημο έγγραφο, κυκλοφορεί. Επίσημο έγγραφο το 2017. Το έχω αναρτήσει και εγώ το έχω αναρτήσει στο διαδίκτυο. Το 2017. Πού το βρήκες? Μα το έχει υπογράψει ο πρόεδρος της ΕΔΑΠΑΛ, ο κύριος Στέφανος Αποστόλου. Ναι, και το δημοσιοποίησε, πώς έγινε κάτι. Όχι, κάποιος το ζήτησε. Το ζήτησε κάποιος. Ναι, ξέρω ποιος, αλλά δεν αξίζει τον κόπο να το πω. Μάλιστα. Θα χρησιμοποιηθεί και δικαστικά. Και δόθηκε απάντηση. Απάντηση επίσημη. Τώρα ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Τι λέει αυτή η απάντηση? Ότι το 2017 είχαμε μισθοδοσίες 83.500 ευρώ. Και έπεται συνέχεια. Μόνο το 2018. Μόνο το 2017. Ναι, με γεωμετρική πρόοδο αυξάνονται. Το 2012 ναι. Ήταν τα έξοδα ναι. Παραστάσεως ήταν ναι. 3.500. Μετά έγιναν 14, 20, μου λέει, 54. Για τον κάθε χρόνο μου λες, ή για την τετράετια. Τον κάθε χρόνο. Το κάθε χρόνο. Τον κάθε χρόνο. Και αντίστοιχη στην πρόοδο. Μα ξέρουμε τι παίρνουνε. Ο πρόεδρος παίρνει 1.000 ευρώ, 950 ο διευθύνων σύμβουλος, που σημειωτέων στην ΕΔΑΠΑΛ διευθύνων σύμβουλος είναι μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Να υπάρχουν παιδιά με 10 μεταπτυχιακά, με δοκτορά, με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, με ξένες γλώσσες, αργά να παίρνουν 500-600 ευρώ και να παίρνει 900 ευρώ ένας άνθρωπος που έχει τελειώσει το δημοτικό. Ποιος είναι αυτός? Μα μόλις. Ο πρόεδρος των Λουτρών. Μα μόλις. Μάλιστα. Και πρέπει να ελέγξουμε αν παίρνει και σαν πρόεδρος των Λουτρών άλλο ένα 700 άρι. Να το δούμε και αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν. Εδώ θα γίνει μεγάλο θέμα με τη νέα δημοτική αρχή. Είμαι σίγουρος ότι όλες οι παρατάξεις, γιατί έχω μιλήσει, το θέτουν σαν προτεραιότητα να γίνει διαχειριστικός έλεγχος εκεί. Όχι με ορκωτούς λογιστές. Καλά, οι ορκωτοί λογιστές κάνουν τίποτα. Τώρα που τελειώνει μια τετράδια, βλέπουν τη λογιστική τάξη. Γιώργο, όταν θα αλλάξει. Τις κορώνες, ναι. Τις ακούμε κάθε φορά που τελειώνει μια τετραετία. Να ολοκληρώσουμε. Όλοι οι υποψήφοι λένε να ολοκληρώσουμε. Δεν πειράζει, το κάνει ένα στρίμ. Θα δούμε τον έλεγχο. Α, μην το κάνουν. Αυτοί υπάρχουν άλλοι να το κάνουν. Μηδέα μου εξαιρεμένο. Υπάρχουν άλλοι να το κάνουν. Μηδέα μου εξαιρεμένο. Καμία νέα δημοτική αρχή να έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία. Πώ δεν έχει. Να σου θυμίσει. Έχουν πάει δήμαρχοι φυλακή. Έχουν πάει ισόβια. Ποιοι? Ο Βασίλης Παπαγιώργοπουλος που είναι και φίλος μου, δεν τρέπουμε να το πω. Ένας. Και χωρίς να έχει κλέψει αυτός. Ένας. Χωρίς να έχει βρει τίποτα. Στο τοπικό επίπεδο σε ρωτάω εγώ. Όχι. Μην ξεχνάμε τι έχει γίνει με το Λέσβο Σοπ, έτσι. Πού το. Το Λέσβο Σοπ. Φωνάζαν όλοι ότι όταν μπουν. Δεν έχει τελειώσει το Λέσβο Σοπ. Και έχουν πέσει και καμπάνες. Πόσα χρόνια έχουν τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει. Πόσα δικαστήρια είναι. Θα πάνε όλα για παραγραφή στο τοπικό. Εδώ λοιπόν. Να μου το θυμάστε. Δεν παραγράφονται πράγματα που αφορούν το δημόσιο. Λοιπόν, ΕΔΑΠΑΛ, απιστία στο δημόσιο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει θέμα τέτοιο. Λοιπόν, η ΕΔΑΠΑΛ, θυμάμαι κάτι που πρέπει να το σχολιάσω. Είχαν κάνει σημαία τις προηγούμενες εκλογές, η παρούσα δημοτική αρχή, ότι ο Βατός πήρε 4.000 από την ΕΔΑΠΑΛ. Για όλο το διάστημα που ήταν για εκεί. Για δημιστίες. Μπράβο. Λοιπόν, δεν είχε πάρει τίποτα μόνο ο Βατός. Ήταν 3.800 τόσο, τα οποία τα πήραν όλα τα μέλη του Συμβουλίου για έξοδα κίνησης. Μάλιστα. Όταν μιλάμε λοιπόν και προκαλούμε για 4.000 έστω άλλους, πρέπει τώρα να βάλουμε την ουρά στα σκέλια για 83.000 και μάλιστα σε χαλεπούς καιρούς. Για να αποδώσουν. Και υπάρχουν άνθρωποι στην ΕΔΑΠΑΛ οι οποίοι παίρνουν ένα 500 χωρίς να πηγαίνουν. Αν πηγαίνουν, πηγαίνουν ελάχιστα. Μάλιστα. Δηλαδή τώρα ένας, δεν έχω πρόβλημα το πω και ο κύριος Καρπέλης. Λέει, τι αφήνω τον 500 και πάω σαν αντιδήμαρχος. Έγινε, ναι, εδώ υπάρχει πολύ χρήμα, εδώ πολλά λεφτά. Αντιδήμαρχος γεωργίας και κτηνοτροφίας. Ο κ.
κύριος Καρπέλης, σαν αντιδήμαρχος, πάνω από χιλιάρικο είναι, σου λέει, γιατί απέναντι 500, πάνω από 1000. Μάλιστα. Γιατί ξέρετε, γιατί έγινε ο κύριος Καρπέλης, γιατί είχε υποσχεθεί στο Μαμάκο ότι θα είναι υποψήφιός του. Είναι από το χωριό αυτό το Ακράς, έχει το καφενείο εκεί. Πάλι καλά που δεν έκανα αντιδημαρχία Καφεπολών. Είναι ένα θέμα. Λοιπόν, έχουμε όμως και ένα πολύ καλό νέο που έχει να κάνει με την νότια παράκαμψη. Αυτό είναι αναπτυξιακό έργο. Εγώ πολλές φορές έχω επιτεθεί στο ΣΥΡΙΖΑ για πολλά που κάνει. Αλλά αυτό είναι ένα έργο το οποίο θα τον ευγνωμονούν οι επόμενες γενιές. Και πρέπει να αποκαταστήσουμε μια ιστορική αλήθεια. Πίσω από τον πάλι που φαίνεται είναι ο Βασίλης ο Τεντόμας. Και αποκαλύπτεται αυτό για πρώτη φορά, δεν το έχει πει κανένας. Ο Βασίλης έτρεξε το θέμα, είναι πολιτικός μηχανικός, έτρεξε το θέμα όσο ελάχιστη και μαζί με τον Πάλι έβαλαν τις βάσεις. Οριακά, διάβαζα συνέχεια δηλώσεις του Πάλι, του παρακολουθούσα ότι οριακά προλαβαίνουμε, γιατί στην 20ετία πάβει να υπάρχει η δέσμευση των χρήσεων της γης στο κομμάτι που είχε δεσμευτεί. Τώρα λοιπόν αρχίζουν οι απολωτριώσεις. Ξέρετε τι σημαίνει? Εγώ το ζω όταν πηγαίνω Μόλιβο ή Πολυχνήτο, που θέλω 25 λεπτά να φτάσω στο Μιτιλάνα και τώρα σε 5 λεπτά θα είμαι εκεί. Μάλιστα. Γιατί θα είναι ένα έργο που ξεκίνησε να το κάνω επί δημαρχίας. Λοιπόν, όλο αυτό εντάσσεται στο γενικό πολεοδομικό της πόλης της Μυτιλίνης που έκανε ο Παντελής ο Πατερέης σαν αντιδήμαρχος επί δημαρχίας για καλή. Να τα λέμε. Έγινε νόμος του κράτους, τέθηκαν οι βάσεις, προβλέπεται κολυβητήριο εκεί που είναι τώρα το δημοτικό hot spot. Δίπλα επίσης είναι το καράτεπέ να πάει το λιμάνι. Το βόρειο λιμάνι. Ναι, να πάει εκεί το λιμάνι, ούτως ώστε το πέταλο όλο να γίνει όπως τα Χανιά. Όπως το λιμάνι των Χανίων που είναι ένα φανταστικό το βράδυ. Μάλιστα. Γιατί θα αποδεσμευτεί όλη η πόλη. Θα προλάβουμε να τα δούμε. Μα δεν, τώρα αυτό θα γίνει στα ψεσβήσε. Δεν μπορεί. Το άψεσβήσε ποιο είναι, Γιώργο? Άμεσα. Οι απολωτριώσεις θα αρχίσουν άμεσα. Εντάξει, τα ξέρουμε αυτά. Και ξέρετε, ένα νοσοκομιακό που έρχεται, μια τέτοια που φέρνει έναν ασθενή, ένα στενοφόρο στο νοσοκομείο, αντί για να μπλοκάρει μέσα στην πόλη που μια βραγωκόντυψα να χάσει το παιδί μου, σε 5 λεπτά θα είναι στο νοσοκομείο. Βεβαίως. Λοιπόν. Πάμε, βλέπω εδώ πέρα, μου έχει σημειώσει για τον κύριο Πολάκη. Τι να πούμε για τον κύριο Πολάκη? Κύριο Πολάκη, εντάξει. Όσοι θέλουν να... κόσμου. Ναι. Άλλο το εσκέλος, το ποινικό που προβλέπονται 10 χρόνια φυλακή και είναι σχήμα οξύμορο τώρα να λέει αυτό το πράγμα όταν ο κύριος Τσίπρας, τότε που απείλησε ο Ψυχάρης για τη γάτα των Ιμαλαΐων και είπε ότι αν έχει μαγνητοφωνήσει τις συναντήσεις μας και τι υπόθηκε και βγουν, θα φάει 10 χρόνια φυλακή. Γιατί έτσι προβλέπει ο νόμος. Εγώ θα συμβούλευα ένα πράγμα. Όποιος θέλει να βρει την αλήθεια, στις 19 Εβδόμου είχα γράψει με άρθρο μια σελίδα ολόκληρη στα νέα της Λέσβου, εχθρός ο κύριος Τουρνάρας, και ανέλυα τι γίνεται με την Τράπεζα Αττικής, η οποία δεν είναι συστημική τράπεζα. Λοιπόν, έχουμε ένα θέμα. Ο κύριος Πουλάκης δικαιούται να πάρει το δάνειο. Και γιατί πήγε από αυτή την τράπεζα και έχει μια συστημική τράπεζα? Εγώ λοιπόν λέω ότι δικαιούται να το πάρει. Γιατί η τράπεζα και τα στελέχη των πιστών, καταρχήν σε πολιτικά πρόσωπα, σε κόμματα και εκκλησίες δεν μπορεί να δώσει δάνειο το δίκτυο. Το δίνει μόνο η διοίκηση. Είναι αυστηροποιημένο αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν ήταν διοίκηση και το έδωσε ο Τσακυράκης, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος, γιατί ο Παταλάκης ο διευθύνων σύμβουλος ήταν ανένδοτος και ίσως να είναι αυτό το δάνειο που τον έδιρε μέσα στην τράπεζα ο Ρουμελιώτης, ο πρόεδρος, ο οποίος είναι μη εκτελεστικό μέλος. Λοιπόν, γιατί 100.000 ήταν για αυτό το δάνειο, ίσως να είναι αυτό, θα βαθεθεί τις επόμενες μέρες. Η τράπεζα λοιπόν εξετάζει τη λειτουργική πηγή αποπληρωμής ενός δανείου. Γιατί η τράπεζα δεν ενδιαφέρει τα παρά ένα σπίτι, θα το κάνει το σπίτι η τράπεζα. Θα το έχει κλειστό, θα βάλει φύλακα, πάει το ληστεί, θα τα κλέψουν όλα. Λοιπόν, η τράπεζα λοιπόν ενδιαφέρεται για τη λειτουργική πηγή αποπληρωμής, δηλαδή από τα έσοδα του, τα μηνιαία, να μπορεί να καλύψει τη δόση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο Πολάκης μπορεί να την καλύψει τη δόση. Αλλά με τη λειτουργική πηγή αποπληρωμής είναι συνεπής η τράπεζα. Μάλιστα. Πάμε τώρα παρακάτω. Όμως ο Πολάκης έχει καμιά 25. Στην Ελλάδα ζούμε, αυτά τα εξετάζουμε. Ναι. Εγώ πιστοδοτήσεις έκανα. Ναι. Λοιπόν, ο Πουλάκης έχει καμιά 25 αγωγές σε εκκρεμότητα. Ήδη έφαγε μία για τον Μπεσκένη, 18 χιλιάρικα. Έχει άλλες δύο κατά. Έχει πολλές, έχει πάνω από 25. Λοιπόν, πού θα τα βρει τα λεφτά όλα? Και θα του κάνουν κατάσχεση στο σπίτι του μετά. Θα το βγάλουν στον πληστηριασμό. Βέβαια δεν θα πάρουν τίποτα, θα το κάνουν για πλάκα. Αυτοί που, για να τον εκδικηθούν. Ναι. Λοιπόν, η τράπεζα έχει βάλει δεύτερη προσημείωση σε ένα ακίνητο. Και το ακίνητο αυτό, η εμπορική του αξία δεν είναι σε καμιά περίπτωση αυτή που λένε, γιατί
Αυτό βέβαια είναι για εξασφάλιση, αν δεν μπορεί να πληρώσει. Γιατί η μη λειτουργική πληγή αποπληρωμής, αν υπάρξει αναγκαστική ίσπραξη της απέτησης, με ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων, τώρα τι θα συμβεί. Στο μισό της αξίας θα βγει. Στο μισό της αξίας. Τι θα πάρει η τράπεζα. Τίποτα. Μας, λοιπόν, με έβαλες τώρα στη διαδικασία να μπούμε σε τραπεζικά θέματα, τα οποία λίγο ενδιαφέρουν τον κόσμο. Εγώ θεωρώ ότι που... δικαίως πήρε το θέμα και αυτό είναι το ο κόσμος αντί να ασχοληθεί με αυτό, ασχολείται με την ανοησία που έκανε να υποκλέψει τη συνομιλία. Πολύ σωστά το ξεκαθάρισες, αλλά θεωρώ ότι τον κόσμο λίγο τον ενδιαφέρουν όλα αυτά. Και άμα πάψει να είναι βουλευτής, δεν θα υπάρχει λειτουργική πηγή αποπληρωμής. Τώρα την έχει. Τον κόσμο ενοχλεί η συμπεριφορά του κύριου Πολάκη, ο οποίος είναι ένας κοινός φασίστας. Εντάξει, είναι αυτή είναι μια φασιστική εσχύς της μορφής. Δηλαδή κάνουν οι χρυσαυγίτες βουλευτές. Τα ίδια δεν κάνουν. Τα ίδια κάνουν στη Βουλή. Δεν το σχολιάζω. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σήμερα που ήσουν εδώ μαζί μας. Ευχαριστώ. Και μας κατόπισες τόσα θέματα. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας και από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, θα είναι το χειρότερο αυτής της εποχής, αυτού του χειμώνα που διανύουμε. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι τα χιόνια θα φτάσουν ακόμα και κοντά στη θάλασσα. Μνημονιακός είναι, όπως φαίνεται, ο φετινός χειμώνας για όλη τη χώρα. Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε το Φεβρουάριο, οι μετεωρολόγοι μας προειδοποιούν. Το Σαββατοκύριακο έρχεται μια πρωτοφανής ψυχρή εισβολή. Αναμένεται κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας τουλάχιστον 10 βαθμών Κελσίου. Έρχονται και σφοδρές χιονοπτώσεις ακόμα και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο. Υπάρχει πιθανότητα μέσα στο Σαββατοκύριακο να βιώσουμε μία από τις σημαντικότερες χιονοκακοκαιρίες της τελευταίας δεκαετίας, δηλώνει ο Γιάννης Καλιάνος. Ο Σάκης Αρναούτογλου συνιστά προσοχή σε όσους ταξιδέψουν, ιδιαίτερα από το ύψος της Βιωτίας προς την υπόλοιπη ορεινή αλλά και παιδινή παράκτεια Βόρεια Ελλάδα. Η αλλαγή του καιρού θα έρθει από το βράδυ της Παρασκευής με χιονοπτώσεις που θα σημειωθούν αρχικά στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Το Σάββατο θα υπάρξουν χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά της υπηρετικής χώρας αλλά και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο. Την Κυριακή η ΕΜΗ αναφέρει ότι θα χιονίσει κατά τόπους και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα. Και οι δύο μετεωρολόγοι θα είναι σε θέση να δώσουν ακριβέστερη πρόβλεψη την Πέμπτη. Το Κινάλ Λέσβου έβγαλε μία ανακοίνωση στην οποία επισημαίνει τους δύο υποψηφίους που θα στηρίξει στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές της Περιφέρειας και του Δήμου Λέσβου. Μιλάει για το όνομα, εννοείται, που ήδη επίσημα έχει ανακοινωθεί, του Παναγιώτη Χριστόφα για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και για τον Μιχάλη Μαμάκου, ο οποίος θα διεκδικήσει το Δήμο Λέσβου. Αυτό το αναφέρει γιατί, όπως λέει στο δελτίο τύπου που έδωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, κάποιοι προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν ότι δήθεν είναι υποψήφιοι με το Κινάλ. Κύριε Γιαννουλέλη, το κίνημα αλλαγής για τη Λέσβο απέστειλε τα ονόματα τα οποία θα στηρίξει για την περιφέρεια και για τον Δήμο, τον κύριο Παναγιώτη Χριστόφα ως υποψήφιο περιφερειάρχη και τον κύριο Μιχάλη Μαμάκο ως υποψήφιο δήμαρχο. Καλησπέρα σας. Καταρχήν θα ήθελα να εκφράσω την οδύνη μας και προσωπικά και σαν μέλος της Νομαρχιακής για την απώλεια του Φώτη του Ξίδα. Επίσης, τα συλληπιτήριά μας και τη συμπαράστασή μας στην οικογένειά του. Όπως είπατε, εκδώσαμε ένα δελτίο τύπου τις επίσημες στηρίξεις που έχουν λάβει οι υποψήφοι μας συνδυασμοί για το κίνημα αλλαγής. Στη περιφέρεια είναι ο Παναγιώτης Χριστόφας, όπως ήδη έχει ανακοινωθεί, και για το Δήμο Λέσβου ή το διασπασμένο Δήμο Μυτιλίνης είναι ο Μιχάλης ο Μαμάκος. Στην περίπτωση, κύριε Γιαννουλέλη, που θα υπάρξει διάσπαση του Δήμου, τελικά δεν γνωρίζουμε ακόμα, είναι προς συζήτηση. Το κίνημα αλλαγής, ποιες είναι οι κινήσεις που θα κάνει? Κοιτάξτε να δείτε. Πιστεύουμε ότι η διάσπαση του Δήμου γίνεται καθαρά με ψηφοδελικούς όρους, διότι αυτό που διαρρέεται τουλάχιστον μιλάει για δύο Δήμους που δεν προκύπτει από καμία μελέτη. Το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης είχε προτείνει από 3-5 Δήμους. Και αυτή είναι και η θέση του κίνηματος αλλαγής. Σε αυτή την περίπτωση, στο διασπασμένο Δήμο Καλονής ή όπως θα ονομαστεί, θα κατέλθει υποψηφιότητα από το χώρο μας, όπως θα γίνει και με την υποψηφιότητα του κ. Μαμάκου στη Μυτιλίνη. Μάλιστα. Εσείς πώς βλέπετε την όλη κατάσταση, τελικά θα γίνει η διάσπαση του Δήμου? Η κατάσταση αντιμετωπίζεται καθαρά με ψηφοφορικούς όρους από το ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθώντας να εκλέξει όσο περισσότερους συμβούλους τουλάχιστον, γιατί δεν βρίσκει επικεφαλής
Μπορεί. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει ένας γάμος μεταξύ του κυρίου Γαλλινού, ώστε να κατέλθει στο Δήμο Μυτιλίνης και ακούγονται διάφορα για το βόρειο τμήμα. Από ό,τι πάλι από διαρροές το μαθαίνουμε είναι ότι η διάσπαση προχωράει διότι ο κύριος Γαλλινός αρνείται φοβούμενος ότι θα χάσει από τον κύριο Μαμάκο σε ενιαίο Δήμο. Μάλιστα. Εσείς βλέπετε τώρα την κατάσταση μέχρι τις βουλευτικές, μέχρι τις τοπικές εκλογές που θα γίνουν για τον Δήμο. Βλέπετε να γίνουν και οι εθνικές εκλογές τον Μάιο. Πώς βλέπετε την κατάσταση? Υπάρχουν διάφορα σενάρια, ακόμα και με διαρροές που βλέπουμε στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και ακόμη και για Απρίλιο. Το σίγουρο είναι ότι αυτή η κυβέρνηση Χουρελού δεν μπορεί να προχωρήσει άλλο. Με εξαγορές και με τέτοια τρίκ δεν μπορεί να προχωρήσει. Έχει κάνει μεταγραφές από όλο το πολιτικό φάσμα ώστε να μπορούσε να περάσει τα όποια νομοσχέδια. Επίσης η οικονομία είναι σε μια επικίνδυνη κατάσταση. Υπάρχουν προβλήματα. Ο κύριος Τσίπρας έχει περάσει σε παροχές οι οποίες αυτές θα εξαντληθούν. Είναι τελευταίες ανάσεις της κυβέρνησης. Οπότε η εκτίμησή μου είναι ότι δεν μπορεί να πάει σίγουρα μέχρι τον Οκτώβριο. Άλλωστε ο κύριος Βούτσης έχει πει ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε μετά το Μάιο. Οπότε αυτό που φαίνεται είναι ότι μάλλον θα πάμε για 26 Μαΐου. Τώρα είναι βέβαια αυτό πάντα στο χέρι του εκάστοτε Πρωθυπουργού να μπορεί να ευνηδιάσει. Οπότε οι εξελίξεις δεν κρίνονται από εμάς. Είναι στο χέρι της κυβέρνησης. Για τα κενά που υπάρχουν σε διάφορα σχολεία της Λέσβου και όχι μόνο και πώς θα καλυφθούν οι θέσεις αυτές, μας μιλάει ο Περιφερειακός Εκπαιδευτικός Διευθυντής, ο κύριος Καλάργαλης. Είναι σε όσες θέσεις δεν δέχτηκαν οι συνάδελφοι αναπληρωματές να αναλάβουν υπηρεσία ή δέχτηκαν και παρατήθηκαν σε χρονικό διάστημα, δηλαδή κενές θέσεις με αυτές τους δύο λόγους. Με το καινούργιο νομοθετική διαδικασία που υπάρχει, αυτές οι θέσεις θα προκυρήσονται και τώρα γίνει πρώτη φορά αυτό. Προκηρύχθηκαν ήδη από το Υπουργείο Παιδείας μόνο αυτές τις συγκεκριμένες θέσεις και οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν σε αυτά τα κενά που ξέρουν σε ποια διεύθυνση είναι, σε ποιο νησί, σε εμάς, ακόμα πολύ περισσότερο και σε ποια σχολεία. Τώρα δήλωσαν και άμεσα θα γίνει πρόκληση σε αυτές τις θέσεις. Και θα το δούμε και στην πράξη, αλλά είναι κάτι θετικό γιατί όταν προκυρήσετε σε 2-3 μέρες να δηλώσουν οι εκπαιδευτικοί σε ποιες θέσεις επιθυμούν να προσληφθούν, είναι δεδομένο μετά 2 μέρες όταν γίνει η πρόσληψη, δεν θα έχει αλλάξει κάτι στη σκέψη τους και στην επιθυμία τους. Και θα καλύπτονται με αυτόν τον τρόπο οι κινούμενες θέσεις εύκολα και άμεσα και σύντομα. Η εμπειρία μας το έχει δείξει για 4 χρόνια. Οι θέσεις των αναπληρωτών που είναι στην ισχυτική διδασκαλία των γυμνασίων γίνεται περίπου με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή σε ποιο σχολείο είναι τα κενά, ακόμα και σε ποιο σχολείο και σε ποιο νησί. Και δεν είχαμε απώλεια ούτε μία θέση σε 4 χρόνια. Δεν αισθάνομαι, είναι πραγματικότητα, θα μας το δείξει και η ζωή, ότι θα καλύπτονται εύκολα αυτές οι θέσεις. Τώρα βέβαια ο αριθμός αυτός δεν είναι μεγάλος, αλλά αρχή που γίνεται, η πρόσκληση δηλαδή που βγαίνει για πρώτη φορά, θα είναι το καινούργιο που θα ισχύσει από εδώ και πέρα και πάντα στην αρχή της επόμενης χρονιάς, μετά τους 2 πρώτους μήνες. Αυτή η διαδικασία θα ξεκινάει από 1η Νοεμβρίου. Και φέτος ο Δήμος Λέσβου συμμετείχε στην Διεθνή Έκθεση Χορέγκα 2019 που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες, όπου το περίπτερο του Δήμου Λέσβου ήταν αρκετά σημαντικό και δέχτηκε πάρα πολλές επισκέψεις. Για το θέμα αυτό μας μιλάει ο κύριος Πίτσος. Ναι, όπως είχαμε ανακοινώσει, η Λέσβος μέσω του Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης Λέσβου, στον οποίο βέβαια συμμετέχουν ο Δήμος Λέσβου, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, το Επιμελητήριο, η Ένωση Ξενοδόχων, η Ένωση Τουριστικών Πρακτόρων κλπ. Και άλλοι φορείς του τόπου, είχε αναλάβει την διοργάνωση της συμμετοχής του νησιού στην Διεθνή Έκθεση Χορέκα, τη μεγαλύτερη έκθεση που γίνεται στην Ελλάδα, μέσα στο περίπτερο του ξενοδοχειακού επιμελητήρου που είχαμε προσκληθεί, είχαμε λάβει την τιμητική πρόσκληση, όπου παρουσιάσαμε το πρωινό της Λέσβου, το γνωστό αυτό project που είναι μέσα στο πλαίσιο του ελληνικού πρωινού, και παρουσιάσαμε το γνωστό πρωινό της Λέσβου με 50 διατροφικές επιχειρήσεις, που ήταν μεγάλη χορηγή της συμμετοχής μας, μαζί με την Attica Group που πάντοτε μας συνεργεί και συμμετέχει
ως χορηγός της αποστολής της Λέσβου και βεβαίως και με τον νεοσύστατο Σύλλογο Εστίασης, Καταστηματαρχών Εστίασης και Ψυχαγωγίας της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης, η ΑΣΠΙΔΑ, η οποία επίσης μας υποστήριξε. Και επαναλαμβάνω και τις 50 διατροφικές επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων και ποτών και χειροτεχνικές, οι οποίες μας διέθεσαν τα εξαιρετικά τους προϊόντα. Ήταν μια καταπληκτική παρουσία, ήταν πρωτόγνωρη και η ζήτηση που υπήρξε για όλα αυτά τα προϊόντα της Λέσβου που αποτελούν το περίφημο λεσβιακό πρωινό, που στόχο έχει να μπουν στα περισσότερα ξενοδοχεία του νησιού και όλης της Ελλάδας γενικότερα να χρησιμοποιούν προϊόντα προέλευσης της ίδιας περιοχής, από την περιοχή τους, και συνταγές επίσης της ίδιας περιοχής. Πρέπει να πω ότι ήταν μια εξαιρετικά καλή συμμετοχή και μεγάλη συμμετοχή. Χιλιάδες επαγγελματίες της μαζικής εστίασης και ξενοδόχοι πέρασαν από το περίπτερο, κατεγράφει ζήτηση των προϊόντων από αυτούς και ήδη τώρα βρισκόμαστε στη διαδικασία όπου καταγράφουμε και εμείς και ενημερώνουμε τις αντίστοιχα τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν για τη ζήτηση των προϊόντων, ώστε στη συνέχεια να προβούν τις απαραίτητες κινήσεις πρόθεσης των προϊόντων τους. Και βεβαίως πρέπει να πω ότι πέρασε πάρα πολύ μυτιλινοί ξενοδόχοι και άλλοι άνθρωποι που βρισκόταν εκεί προκειμένου να παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ενώ η κορυφαία στιγμή της συμμετοχής της Λέσβου ήταν τα 8 live cooking που έγιναν ζωντανές μαγειρικές σε ειδικό παρασκευαστήριο τοπικών παραδοσιακών συνταγών που περιλαμβάνονται στο πρωινό της Λέσβου. Υπό την καθοδήγηση των Λέσβιων σεφ Στράτου Ιουσιφέλη και Παναγιώτη Μελιδόνη και βεβαίως με την μαγείρισα από το μόλυβο της εθελόντρια της Διασποράς των κατοίκων των απόδημων της Αθήνας, της Μυρσίνης Ανδριώτη, καθώς και πολλών άλλων, παρουσιάσαμε 8 καταπληκτικές συνταγές με ζωντανή μαγειρική που περιλάμβαναν χάχλες, γιους λεμέδες, παραδοσιακή τραχανόσουπα, ομελέτα με παστορμά, κρυθαρότο με καβουρμά και πολλά άλλα, τα οποία καλύφθηκαν ζωντανά μάλιστα από το τηλεοπτικό συνεργείο, τεχνικό συνεργείο που υπήρχε, που παρευρισκόταν εκεί, προκειμένου αυτά να περιλαμβάνονται πλέον στο γαστρονομικό αρχείο του ελληνικού πρωινού του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Θέλω να ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά όλους όσους διέθεσαν τα εξαιρετικά τους προϊόντα, τις 50 διατροφικές και χειροτεχνικές επιχειρήσεις του νησιού και βεβαίως όλους τους εθελοντές, απόδημους και δημότες που βοήθησαν και συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή της Λέσβου. 22 μαθητές από τη Μυτιλήνη συμμετείχαν στον 31ο διαγωνισμό προγραμματισμού και συνέχισαν τις επιτυχίες αφού κέρδισαν αρκετές διακρίσεις. Για το θέμα αυτό μας μιλάει ο κύριος Πλάτων Στρατής. Την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Πληροφορικής που αφορά τον προγραμματισμό και γίνεται κάθε χρόνο σε όλη την Ελλάδα. Αυτός ο διαγωνισμός αφορά μαθητές γυμνασίου και ηλικίου οι οποίοι διαγωνίζονται σε θέματα που τα έχουν στη διάθεσή τους για κάποιο χρονικό διάστημα να τα μελετήσουν, κάποια πολύπλοκα προβλήματα. Είναι πιο δύσκολες εξετάσεις από ό,τι θα έλεγα των πανελλαδικών της τρίτης ηλικίου που δίνουν για την πληροφορική. Αφορά παιδιά τα οποία έχουν κλείσει προς τον προγραμματισμό, προς τα μαθηματικά, προς αυτές τις επιστήμες. Φέτος είχαμε μεγάλη επιτυχία. Τα θέματα ήταν αρκετά βατά. Έλαβαν μέρος 22 μαθητές. Ήταν όλοι είναι και κάποιοι ήταν μαθητές της σχολής μας. Κάποιοι έχουν μεγαλώσει τώρα και δεν πλέον παρακολουθούν μαθήματα, κάποιοι είναι τρίτη ηλικίου, αλλά έχουν επαφή με τον προγραμματισμό και έτσι έλαβαν μέρος και υπέβαλαν τα θέματα τους. Έτσι λοιπόν έχουμε 22 μαθητές φέτος, ο ένας μάλιστα το έκανε και από την Αθήνα που έχει μετακομίσει πρόσφατα και έχουμε και μία έκπληξη, ένας είναι του Δημοτικού, παρόλο που ο διαγωνισμός αφορά παιδιά γυμνασίου και λυκείου. Λόγω των επαφών και των γνωριμιών που έχω επικοινωνήσει, είπα ότι υπάρχει κάποιος μαθητής του Δημοτικού, εκδημοτικού που θέλει να υποβάλει το θέμα και έτσι εκτός συναγωνισμού να το υποβάλει, να δει αν θα περάσει και πήγε πολύ καλά. Τώρα, τι συμβαίνει με την εξέλιξη. Τώρα πάμε στη δεύτερη φάση, δηλαδή αυτά τα παιδιά τώρα θα τους ανατεθεί ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι πιο δύσκολο, είναι διαφορετικό για παιδιά γυμνασίου και λυκείου.
το οποίο αυτές τις μέρες θα ανακοινωθεί και από τις 23 Φεβρουαρίου θα πιάσουν να υποβάλουν για 3 εβδομάδες περίπου, όπου μετά θα κλείσει ο διαγωνισμός, θα κριθούν επί των ασκήσεων που υποβάλλουν και εάν περάσουν θα πάνε στην τρίτη φάση. Η τρίτη φάση διεξάγεται στο Πολυτεχνείο. Εμείς εδώ σαν Μυτιλήνη έχουμε πάντα εκπροσώπους εκεί. Είμαι περήφανος να πω ότι σαν νομός έχουμε τη μεγαλύτερη συμμετοχή από όλους τους νομούς από όλη τη χώρα. Ναι, μπορούμε να περνάμε πάρα πολλούς δήμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης σε συμμετοχή. Είμαστε αυτοί που έχουμε την περισσότερη παρουσία, τις περισσότερες παρουσίες όλα τα χρόνια από το 90 και μετά που βγήκε ο θεσμός. Έχουμε καλό υλικό. Εν πάση περιπτώσει, στην τρίτη φάση που διεξάγεται στο Πολυτεχνείο περίπου στα μέσα Απριλίου, επιλέγονται από εκεί πια η τελική ομάδα που θα προπονηθεί από καθηγητές του Πανεπιστημίου στο Μετσόβιο. Γίνονται τα μαθήματα το καλοκαίρι για να διαλέξουμε από αυτούς πάλι αυτούς που θα εκπροσωπήσουν την Ολυμπιάδα και Βαλκανιάδα κάθε χρόνο που γίνεται στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Μαθητές που προκρίνονται σε αυτές τις φάσεις περνάνε στα ελληνικά πολυτεχνία και πανεπιστήμια χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις. Φυσικά στους τομείς που έχουν σχέση με μαθηματικά, φυσική και αυτούς τους κλάδους. Και οπότε είναι πάρα πολύ καλό κίνητρο και πάλι συγχαρητήρια στους μαθητές. Θα ήθελα να μου δίνετε την ευκαιρία να τους αναφέρω. Θα τους διαβάσω γιατί ενδεχομένως θα ξεχάσω κάποιον. Λοιπόν, είναι ο Βαθρακούλης Βαγγέλης, ο Βαΐτης Νίκος, ο Γαβριλάτος Άγγελος, ο Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος, ο Ευστρατείου Νίκος, ο Θεοδοσίου Δημοσθένης, ο Καρνάς Βασίλης, ο Κορδογιάννης Ραφαήλ, ο Μαλαμάς Βασίλης, ο Μαντζάρης Παναγιώτης, η Μουτζούρη Σταυρούλα, ο Μπαλής Φώτης, ο Μπούμπας Ταξιάρχης, ο Μιλωνάς Κώστας, ο Παλαιολόγος Δίας, ο Παπούκας Αλέξανδρος, ο Σάκης Ασημάκης, ο Σίμος Νίκος, ο Φραγκουλάκης Παντελής, Χατζηγιάννης Γιάννης, Χατζηπαναγιώτης Ορφέας και ο Χιωτέλης Γιάννης. Συγχαρητήρια λοιπόν στα παιδιά, ελπίζω να προσπαθήσουν και να επιτύχουν στη δεύτερη φάση και μακάρι να είμαστε σε θέση να πούμε τα καλά τα νέα σε λίγες εβδομάδες που θα βγουν τα αποτελέσματα της β' φάσης. Σε μια ακόμα διεθνή έκθεση συμμετείχε ο Δήμος Λέσβου προκειμένου να προβληθεί η Λέσβος και να έχουμε μια τουριστική ανάπτυξη, την όποια τουριστική ανάπτυξη. Έτσι λοιπόν συμμετείχε σε μια έκθεση στην Κωνσταντινούπολη για την οποία μας μιλάει ο Δήμαρχος Πολιτισμού, ο κ. Κώστας Στυρακάκης. Του Δήμου μας στην έκθεση της Κωνσταντινούπολης ήταν με την επιλογή που κάναμε να το παρουσιάσουμε στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της οικογένειας Ελγκής στην Κωνσταντινούπολη, ήταν πιο πετυχημένη από ότι αν συμμετείχαμε με περίπτερο στην έκθεση, όπου θα ήμασταν ένα από τα εκατοντάδες άλλα περίπτερα, χωρίς τη δημοσιότητα και χωρίς τη δυνατότητα να γίνει αυτή η πολύ σημαντική δουλειά που έγινε στο Μουσείο με τη βοήθεια της οικογένειας Ελγκής, που πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις είναι αρρωγή στο νησί μας, γιατί γνωρίζετε και τη σχέση που έχουν από τους παππούδες τους με το νησί. Πήγαμε αποστολή του Δήμου εκεί, σε ένα περιβάλλον όπου είχε πολύ σημαντικούς ανθρώπους, επιχειρηματίες, tour operator, δημοσιογράφους, ήταν δημοσιογράφοι από τα μεγαλύτερα μέσα της Τουρκίας και αν θα δείτε και το αποτέλεσμα, έχει διαφημιστεί το νησί με εκτενείς αναφορές τόσο στο CNN Turk όσο και στη Χουριέτ, στη Μιλιέτ, στις πολύ μεγάλες εφημερίδες. Εκεί η αποστολή μας, στην αποστολή του Δήμου ήρθαν οι περισσότεροι με δικά τους έξοδα, όπως συμμετείχε ο επιχειρηματίας εδώ ο Σαξόνης, ο οποίος μαγειρέψαν εκεί με τον Κώστα τον Αρδακιανό της Μοδούσας που έχει τα λάδια και έκαναν μια εξαιρετική λεσβιακή κουζίνα και έμειναν όλοι παρευρισκόμενοι πολύ ευχαριστημένοι. Εκτός από αυτούς που σας ανέφερα υπήρχαν και πολλοί πανεπιστημιακοί και καλλιτέχνες και άνθρωποι του πνεύματος, διανοούμενοι.
Ήταν πάρα πολλοί κόσμος στο μουσείο και έμεινε ευχαριστημένος τόσο από τη λεσβιακή κουζίνα όσο από τη μουσική που φέραμε με τύχη η Βασιλική Παπαγεωργίου, λέσβια στην καταγωγή από το συγκρότημα Βόσπορος της Κωνσταντινούπολης, ο Μάριος Ολέλεκας, μουσικός από εδώ, από τη Μυτιλίνη. Στην Αποστολή επίσης ήταν η Αντριάννα Ισπανέλη από το πρακτορείο Αντριάννα Tours, και εκείνη με δικά της έξοδα και εκπροσωπώντας και το ξενοδοχείο Ελίσιον και τους φορείς αυτούς του τουρισμού, όπου έκανε, μας βοήθησε πάρα πολύ, έκανε τις επαφές με τους αντίστοιχους Τούρκους, Tour Operator, και ήταν και η δημοσιογράφος καλεσμένη της οικογένειας Ελγκής, η Ανθία Παζιάνου, που και αυτή βοήθησε πάρα πολύ στο να γίνει γνωστό εδώ στη Λέσβο η επιτυχία της αποστολής αυτής. Καλεσμένος και παρών και μας θύμισε ήταν ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, όπου τον ευχαριστήσαμε για τη συμβολή του την τεράστια, τόσο στη δράση του για το περιβάλλον παγκόσμια, αλλά και για την παγκόσμια ειρήνη, για την συναδέλφωση μεταξύ των λαών. Έχει συμβάλει πάρα πολύ και γι' αυτό είχε και το κύρος εκεί μέσα σε αυτή τη συνάντηση και έτυχε της αναγνώρισης από όλους τους Τούρκους παρευρισκόμενους. Η επιτυχία ήταν πάρα πολύ μεγάλη της αποστολής μας. Ήδη και τα προηγούμενα χρόνια με τη συμβολή της οικογένειας Ελγκής έχουμε δημιουργήσει μια κίνηση που λέγεται Φίλοι της Μυτιλίνης. Σε αυτή την κίνηση μετέχουν επιχειρηματίες Τούρκοι, άνθρωποι του πνεύματος, πανεπιστημιακοί, καλλιτέχνες, και όλοι αυτοί βοηθάνε στο να προβληθεί το νησί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και ο ιδιοκτήτης του μεγαλύτερου ράδιου της Κωνσταντινούπολης, του ATSIK Radio, ο οποίος λέγεται Μάντρας. Όπως ξέρετε, έχουμε και εδώ Ίδρυμα Μάντρα και έλκει την καταγωγή του από τον Πολυχνίτο. Και όπως και αυτός είναι στους φίλους της Μυτιλίνης, και όλοι αυτοί βοηθάνε ώστε να έχουμε το αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια, όπως λέει και η Ένωση Ξενοδόχων, το 90% των διανυκτερεύσεων Τούρκων επισκεπτών να είναι από την Κωνσταντινούπολη. Αυτή η τεράστια αγορά των 20 εκατομμυρίων ανθρώπων δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε να μπορεί να τροφοδοτεί το νησί και μάλιστα την εποχή αυτή που έχουμε κάποιες δυσκολίες και εξαιτίας του μεταναστευτικού με τις ευρωπαϊκές αγορές. Μια πολύ ωραία εκδήλωση είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι θεατές που πήγαν στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, μια συνδιοργάνωση από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και το Δήμο Λέσβου. Είχε να κάνει με την ένατη συνάντηση χοροδιών Λέσβου. Σήμερα η Τρίωση Μυτιλίνης θα σας παρουσιάσει ένα μέρος από την πρώτη ημέρα και αύριο θα έχετε την ευκαιρία να δείτε το δεύτερο μέρος. Σήμερα τι ακριβώς παρουσιάζεται στο Δημοτικό Θέατρο? Σήμερα είναι η ένατη συνάντηση χοροδιών Λέσβου εδώ στο Δημοτικό Θέατρο, μία διοργάνωση υπεύθυνη για την οποία είναι η Πολυφωνική Χοροδία Μυτιλίνης. Είναι μια όμορφη, έτσι, γενικώς ευκαιρία για όλους εμάς που ασχολούμαστε με το χοροδιακό τραγούδι στο νησί να βρεθούμε μια φορά το χρόνο όλοι μαζί επί σκηνής. Και κάτι που μπορώ να πω ότι είναι πολύ με ευχαριστεί εμένα βλέποντας αυτή τη διοργάνωση μέσα στα χρόνια είναι ότι εδώ και κάποιες χρονιές από τη μία βραδιά που διαρκούσε πλέον είναι δύο βραδιές, γιατί είναι πολλές πια οι χοροδίες του νησιού μας. Είναι από όλο το νησί, να πούμε. Είναι από όλο το νησί. Σήμερα συγκεκριμένα έχουμε χοροδίες από την Ερεσό, την Καλονή, το Μανταμάδο και τη Μυτιλίνη βεβαίως, η δικιά μας χοροδία, χοροδία Νημάτων, το παιδικό και το μεγάλο τμήμα. Και είναι έτσι μια ωραία ευκαιρία να, μεταξύ φίλων, γιατί υπάρχει έτσι πολύ όμορφο κλίμα και όμορφη σχέση μεταξύ των ανθρώπων των χοροδιών, να τραγουδήσουν όλοι μαζί αυτό που αγαπάνε δηλαδή όλοι εδώ πέρα. Εσείς τι θα παρουσιάσετε? Εμάς η παιδική μας χοροδία θα τραγουδήσει κάποια κομμάτια για παιδιά από τη Λιλιπούπολη, ένα νούρισμα του Μίκη Θοδωράκη, ενώ η μεγάλη μας χοροδία έχει ένα πρόγραμμα κυρίως θρησκευτικής μουσικής, γιατί αυτό είναι το θέμα της εκδήλωσης που ετοιμάζουμε προσεχώς. Οπότε θα τραγουδήσουμε κάποια κλασικά κομμάτια χοροδιακά, κάποια spiritual, δηλαδή θρησκευτική μουσική της Αμερικής, αλλά και πιο σύγχρονη μουσική, όπως για παράδειγμα ένα κομμάτι από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, την κινηματογραφική ταινία.
Τα παιδιά είναι προετοιμασμένα, έτοιμα. Πόσο καιρό χρειάστηκε για να ετοιμαστούν? Είναι εντάξει, κάτι που ετοιμάζουμε από την αρχή της χρονιάς, αλλά που πλέον επειδή έχει καθιερωθεί ως θεσμός, που όλα τα μέλη των χοροδιών το περιμένουν. Οπότε έχουμε όλοι στο μυαλό μας ότι κάποια στιγμή μετά τα Χριστούγεννα γίνεται αυτή η συνάντηση. Και η επόμενη συνάντηση το Πάσχα, να φανταστώ. Για εμάς, συγκεκριμένα για τη χοροδία Ανιμάτου, θα είναι μία εκδήλωση με θρησκευτική μουσική, η οποία θα γίνει στην Καθολική Εκκλησία της Μυτιλίνης, λίγο πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα. Όπως κάθε χρόνο εδώ και 9 χρόνια, κάνουμε τη συνάντηση των χοροδιών από όλο το νησί. Είναι μια εκδήλωση την οποία την έχουν αγαπήσει πάρα πολύ, ιδιαίτερα τα συγκροτήματα τα οποία έρχονται από μακριά, από τα χωριά, από την Ερεσό, από το Μανταμάδο, από την Καλονή, και είναι οι παιδικές χοροδίες, τις οποίες μάλιστα φέτος η περιφέρεια κανόνισε και έβαλε πούλμαν για να τις μεταφέρει, προκειμένου να μην έχουν και έξοδα ιδιαίτερα οι γονείς. Είναι μια εκδήλωση που την ζητάνε οι χοροδοί και οι υπεύθυνοι μαέστροι των χοροδιών έξω από τη Μυτιλίνη, γιατί η Μυτιλίνη έχει αρκετές εκδηλώσεις, ενώ στα χωριά σχεδόν καμία εκδήλωση. Έρχονται λοιπόν με αγάπη, με διάθεση, με όρεξη να μας παρουσιάζουν το έργο τους. Πιστεύω ότι σήμερα θα είναι μια όμορφη εκδήλωση, όπως και αύριο, που θα είναι οι υπόλοιπες χοροδίες. Στο τέλος του προγράμματος, όπως θα δείτε, θα τους απονείμουμε και κάποιες αναμνηστικές πλακέτες, τις οποίες φρόντισε η περιφέρεια να μας την προμηθεύσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ την τηλεόραση Μυτιλίνης, που κάθε φορά έρχεστε, μας συμπαρατέκεστε και δείχνετε στον κόσμο τη δουλειά την οποία κάνουμε. Τη χοροδία θα τη συνοδεύει και μουσικά όργανα? Ορισμένες χοροδίες έχουν και μουσικά όργανα. Παραδοσιακά από ό,τι είδα. Μπράβο. Οι υπόλοιπες χοροδίες είναι με το κλασικό πιάνο. Δεν έχουμε μικρόφωνα, όπως είδατε, προκειμένου οι φωνές να είναι ζωντανές. Αυτό ζήτησαν οι μαέστροι. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Μυτιλίνης ολοκληρώθηκε. Να είστε καλά που και σήμερα ήσασταν μαζί μας.